Πρόταση σοκ από τον Άκη Τσελέντη. Να σπάσει στα δύο ο ΑΣΠ, αφού το έργο του δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό της ίδρυσης του οργανισμού. Όπως είπε, με αφορμή το σεισμό της Τουρκίας, δημοσιοκτήρια δεν έχουν ελεγχθεί. Με αποτέλεσμα να αποτελούν δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια πολιτών. Ο Άκης Τσελέντης αναφέρθηκε σε πολλά κτίρια της Πάτρας, τα οποία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στατικότητας. Περνάει ο μηχανικός από το τσιγαράκι του γύρω-γύρω, το φίλο κοιτάει, α, εδώ είναι καλό, εδώ είναι καλό. Εδώ μιλάμε, δεν γίνονται δημοκρατικές γεωτρήσεις πάνω σε κολόνες. Δεν γίνεται τίποτα. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ένα πρωτόκολλο, εντάξει, όπου διεγείρει το κάθε σχολείο με συνθετικούς σεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα κοντινά ρήγματα και μετά προτείνει λύσεις. Μπορούμε να πούμε αστοχή σε επίπεδο κολόνας εμείς, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτή. Γι' αυτό είπα, πρέπει να φύγει από το κομμάτι από τον ΟΑΣΠ να πάει στην πολιτική προστασία. Τι να πω τώρα, να πω τώρα ότι υπάρχουν ξενοδοχεία, πολυκατοικίες που γίνανε ξενοδοχεία, που κόψανε κάτω όλες τις εισόδους, δασκένες σαν πιλωτές πλέον και πώς απορρόβως πήραν αντιρρήσεις. Υπάρχουν στη Ζάκη το ξενοδοχείο, απασυνάμωχτισμένα. Το τελευταίο σημείο που έγινε στη Ζάκη, το μικρό, έπεσε ολόκληρο μπαρ ξενοδοχείο και δεν είπε κανείς τίποτα. Το θάψανε όταν είναι η έψη. Είναι τρομακτικά τα προβλήματα. Υπάρχει κτίριο στο λιμάνι, εκεί που κατεβαίνουμε κάτω στο λιμάνι, ναι. Στο καινούργιο λιμάνι, που υφαίνεται μόνο η πρόσωψη. Πού θυμάσαι, ένα που είναι μόνο η πρόσωψη. Και λέω αυτό το πράγμα, είναι σαν να μου πει πάντα από τον κόσμο, πρέπει να γίνει κάτι. Και μου λένε ότι είναι λέει θέμα αρχαιολογικής υπηρεσίας. Και τότε λέω ότι άμα πέσει και σκοτώσει κανένα άνθρωπο, πρέπει να πληρώσει το ραβασάκι και αρχαιολογική υπηρεσία. Είναι πάρα πολλά τα χτίρια. Υπάρχουν παλιές κατασκευές στην Πάτρα. Γίνει και κάτι άλλο. Θυμάμαι μια μέρα πήγα παρκάρω σε ένα πάρκι στην Πάτρα μέσα και βλέπω πάνω στον τοίχο. Προσοχή και είδος κατάρρευσης από σεισμό. Και το φωτογράφησα μάλιστα. Δηλαδή είναι τραγικά πράγματα αυτά. Πρέπει να γίνει μια άρση επικινδυνοτήτων στην πόλη.